Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 6 Δεκεμβρίου μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα όπως προκύπτουν μέσα από τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές εξελίξεις. Ξεκινώντας να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα του Αγίου Νικολάου. Γιορτάζουν πάρα πολύ στα Δωδεκάνησα. Κυρίως θα λέει κανείς, γιορτάζουν δύο από τα νησιά μας, γιορτάζει δηλαδή η Κος, γιορτάζει και η Κάλυμνος. Και στην Κο ιδιαίτερα είχαμε σημαντικές στιγμές, αφού είχαμε τα θυρανίξια του ναού του Αγίου Νικολάου, του προστάτη, του πολιούχου δηλαδή του νησιού, και βεβαίως υπάρχουν εξαιρετικές εικόνες από εκεί. Λοιπόν, ξεκινάμε τα τυπικά διαδικαστικά άκρως απαραίτητα, αυτά που αφορούν τις δικές σας παρεμβάσεις, υποδείξεις, αναφορές, δραστηριότητες και άλλα πολλά. 22410 είναι το πρόθεμα, 3120 το τηλέφωνο μας, επίσης το email της εκπομπής που είναι το μαζί στις 3@gmail.com. Μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίο, μέσα από την ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα της Κοσμοτέ σε όλη την επικράτεια, μέσα από την πλατφόρμα της Δεντίζια, το κανάλι 1023 και βεβαίως από όλο τον κόσμο, και νομίζω ότι η Ομογένεια σήμερα θα το αποδείξει, για μία ακόμη φορά δηλαδή, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr υπάρχει η εφαρμογή του live streaming. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το μέρος να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, να ξεκινήσουμε μία πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία είναι προγραμματισμένη, δηλαδή με διάλογο, με συζήτηση θα ξεκινήσουμε και όχι με το στίγμα της επικαιρότητας, θα δούμε λίγο αργότερα. Μία εκδήλωση η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 του Δεκέμβρη, στις 7.30 το απόγευμα. Μιλάμε για μία εκδήλωση που θα γίνει στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς και αφορά ουσιαστικά την παρουσίαση ενός επετειακού ιστορικού βιβλίου που έχει τον τίτλο «Χτίζοντας ένα θαύμα» και αφορά την ιστορία της ξενοδοχείας, παράλληλα καταλαβαίνετε με την κοινωνική ζωή στην Ρόδο, εδώ και 73 χρόνια. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι όταν χτίστηκε σιγά σιγά, πετραδάκι-πετραδάκι, το τουριστικό προϊόν της Ρόδου, στη συνέχεια αυτή η φλόγα μεταδόθηκε έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άλλωστε, νομίζω ότι και αυτό το βιβλίο θα αποδείξει, ιδιαίτερα αυτό το βιβλίο, ότι η Ρόδος ήταν πράγματι και παραμένει η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσουμε και πάμε να δούμε τους προσκεκλημένους. Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Συνοδόχων της Ρόδου, τον κύριο Μανώλη Παρκόπουλο. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χατζηιωάννου, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Και τον φίλο συνάδελφο, εξαιρετικό δημοσιογράφο, τώρα διαπιστώνω, αν και δεν μου φέραν κάποιο βιβλίο, περιμένουνε, και συγγραφέα, τον Νεκτάριο τον Καλογύρου. Καλησπέρα Νεκτάρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Δέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση σε αυτόν εδώ τον όμορφο χώρο. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για το θαύμα. Καταρχήν θα ήθελα πραγματικά να σηκώσει λίγο να δούμε το βιβλίο. Έτσι, σήκωσε το παρακαλώ, να δούμε το βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο. Μου λέει λοιπόν τώρα, θα αποκαλύψω τη στοιχομηθεία, ότι το πρώτο το παρέλαβε ήδη ο Δήμαρχος της Ρόδου και πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος ενός ξενοδόχων της Ρόδου. Το δεύτερο το έχουμε εδώ πέρα. Και γι' αυτό το βιβλίο θα μιλήσουμε. Λοιπόν, νομίζω πρόεδρε να ξεκινήσω από σένα, να μου πεις καταρχήν για τη σύλληψη αυτής της ιδέας, πώς ήρθε, πώς μπήκε στο τραπέζι και να πάμε έτσι σταδιακά στα υπόλοιπα της συζήτησης. Καταρχάς να πω ότι είναι, ευχαριστούμε και για την πρόσκληση, είναι η δεύτερη έκδοση ενός συγγράμματος με την ιστορία της Ένωσης Ξενοδόχων. Το πρώτο είχε εκδοθεί το 1990, πολλά χρόνια πριν. Σωστά. Και αφορούσε τα πρώτα 40 χρόνια λειτουργίας της Ένωσης, 40-41 χρόνια, διότι η Ένωση είναι από το 1949, η παλαιότερη και μεγαλύτερη περιφερειακή Ένωση Ξενοδόχων της χώρας. Μέχρι το 1990, τότε λοιπόν ο τότε επιστημονικός σύμβουλος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, ο κύριος Μιλτιάδης Λογοθέτης, πολύ γνωστός, πολύ γραφότατος, εξαιρετικός επιστήμονας, είχε κάνει έτσι μια πρώτη προσπάθεια αποτίμησης και καταγραφής κάποιων δεδομένων σχετικά με τα ξενοδοχειακά του νησιού. Αυτή η έκδοση έτσι με τα μέσα της εποχής παρουσιάστηκε τότε, το 1990, στο ξενοδοχείο Grand Hotel, από το τότε Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ήταν ο κύριος Μιναΐδης, επίτιμος πρόεδρος των ξενοδόχων
στα ηνία της Ένωσης. Και αυτό ήταν έτσι το πρώτο κομμάτι. Οπότε, λογικά λοιπόν, όταν ξεκινάει κάτι και περνώντας και 30 χρόνια μετά, ουσιαστικά 32 χρόνια, είναι καθήκον της νεότερης γενιάς, των επόμενων προέδρων, να φτιάξουν ακόμα κάτι καλύτερο, κάτι ακόμα πιο πλούσιο, πιο πολύ συλλεκτικό, πιο με τα σύγχρονα μέσα της εποχής. Ναι, άλλωστε, φαντάζομαι 30 χρόνια, αλλά με ένα πολύ μεγάλο άλμα και για το λογιακό τουρισμό στα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν. Με πολύ πια μεγαλύτερη επίπτωση του τουρισμού και για την τοπική κοινωνία, η οποία είναι μέγιστη, αλλά και για την εθνική οικονομία. Και έτσι θα σας δώσω και μία πληροφορία. Αυτό που μου έκανε τουλάχιστον σε μένα το σημείο κλειδί που ήταν κρίσιμο για να πάρω την απόφαση και να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία συλλογής των πηγών έτσι και όλης αυτής της δουλειάς που έχει γίνει από τον Νεκτάριο Καλογύρου και την ομάδα που δούλεψε πίσω από αυτό, είναι ότι το 2021, τον Απρίλιο, αν θυμάστε τότε, κύριε Χατζιωάννου, με το πείραμα της Ρόδου στο Grand Hotel. Ναι. Βλέπετε σημαδιακά, εκεί που παρουσιάστηκε το πρώτο βιβλίο, είχε γίνει και το πείραμα της Ρόδου. Σε εισαγωγικά πείραμα, για κανέναν από εμάς δεν ήταν πείραμα, ήταν ένα επικοινωνιακό τρίκ που μας έδωσε πολύ μεγάλη όθηση εκείνη τη χρονιά στις πωλήσεις μας και κατάφερε να ανυψώσει το επίπεδο του προορισμού. Εκείνη λοιπόν την περίοδο υπήρχαν κάποιοι σκεπτικισμοί στην τοπική κοινωνία, οι οποίοι είχαν εκφραστεί και από τοπικά μέσα ενημέρωσης. Θέλοντας εγώ να δώσω μία απάντηση σε εκείνους τους σκεπτικισμούς, είχα επισκεφθεί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κώστα Μινέτο, και για πρώτη φορά υπήρχε μια τέτοια επίσκεψη στην ιστορία Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου, όπου δέχτηκα από τον κύριο Εγκλέζο ως δώρο ένα αντίστοιχο λεύκωμα για τα 70 χρόνια του Εργατικού Κέντρου Ρόδου. Ναι. Και επειδή ξέρετε, καμιά φορά, για να είμαστε και ειλικρινείς, σε κάνει να ζηλέψεις. Κάτι ωραίο είναι, σε κάνει ακόμα καλύτερο. Όταν το δεις και το αξιολογήσεις, τότε ένιωσα ότι ήρθε η στιγμή μάλλον να φτάσουμε και εμείς σε μια έκδοση για τα 70 χρόνια της Ένωσης, όπως και το Εργατικό Κέντρο. Παραδειγματίστηκα λοιπόν από τη συγκεκριμένη πολύ καλή έκδοση του, νομίζω είναι του κυρίου Μαστή. Ναι, ο Μιχάλης ο Μαστής το έχει γράψει το βιβλίο αυτό. Και είχα την γνωριμία και έτσι και την εμπιστοσύνη στο χέρι του Νεκτάριου του Καλογύρου. Ναι. Ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά λοιπόν πριν 18 μήνες και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να την έχουμε στα χέρια μας. Ναι, βλέπω και εγώ κάποια κείμενα από εδώ, εκπληκτικά ουσιαστικά κυλάνε στο χαρτί. Νεκτάριε, ο λόγος είναι δικό σου. Μ' αρέσουν πολλά, να σου πω ότι έχω και εγώ μία προσέγγιση. Βλέπω εδώ Pink Floyd, βλέπω εδώ εξαιρετικά γεγονότα που έχουν στιγματίσει το ροδιακό τουρισμό, τη ροδιακή εξέλιξη. Έτσι. Βλέπω πρώτη φορά σε βιβλίο να γίνεται μία αναφορά για τον Πελεκάνο της Ρόδου, που δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Βλέπω αρκετά στοιχεία που έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και εσένα. Είναι μία δουλειά που ξεκίνησε μέσα στον κορονοϊό, ουσιαστικά. Αρχικά χρειάστηκε μια αρκετά σοβαρή έρευνα σε βιβλιογραφικό επίπεδο, καταρχάς για να δούμε το τι έχει γραφτεί για την ιστορία της Ρόδου. Από διάφορες πηγές, είτε τοπικές, είτε εθνικές, είτε διεθνείς. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Από εκεί και πέρα υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά της καθημερινότητας της Ρόδου. Εκεί λοιπόν ευτυχώς το κενό αυτό καλύφθηκε σε ένα μεγάλο ποσοστό από τον τοπικό τύπο. Οι εφημερίδες οι τοπικές κατέγραψαν όλα αυτά τα χρόνια όλα τα γεγονότα, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είναι σημαντική παρακαταθήκη αυτή του τύπου για το νησί μας. Οι εφημερίδες όλες υπάρχουν στην βιβλιοθήκη, δεμένες. Οπότε μέσα από τη δημόσια βιβλιοθήκη μπορεί κάποιος να συλλέξει όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να δημιουργήσει, αν θέλεις, τα κομμάτια του παζλ. Τώρα επαφίεται σε εκείνον ο οποίος συνθέτει την εικόνα, ποια κομμάτια θα επιλέξει. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσέγγιση της ιστορίας από τη δική μας την υποκειμενική σκοπιά, δηλαδή τη δική μου και 2-3 ανθρώπων που δούλεψα μαζί μου. Ωστόσο όμως η αλήθεια
Καταρχάς πρέπει να δοκιμάζεται έτσι ώστε να αποδείξει την ορθότητά της αφενός και αφετέρου είναι πάντα υποκειμενική. Δηλαδή είναι η ματιά, η δική μου, είναι η ματιά από τη σκοπιά της ενός ξενοδοχωρών. Ναι. Φαντάζομαι ότι η κεντρική φιλοσοφία τώρα είναι ότι μιλάμε για ένα τουριστικό θαύμα, το οποίο αφορά την Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου, αλλά δεν μπορεί από αυτό το θαύμα να λείπουν γεγονότα της καθημερινής ζωής σε αυτόν τον τόπο, τα οποία έχουν συνδυαστεί παράλληλα με την εξέλιξη. Γιατί νομίζω αυτό είναι ορατό όταν κανείς κάνει μια πρώτη ανάγνωση σε αυτό το βιβλίο. Άρα η κεντρική φιλοσοφία είναι οι στυλοβάτες του τουρισμού που είναι αυτοί που διασφαλίζουν καταρχήν την διαμονή σε οποιοδήποτε επισκέπτεται έναν τόπο. Έτσι, εκεί περιορίζεται λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι απλώς και μόνο οι προσωπικότητες που είναι τόσες πολλές και αν μπορούσαμε να έχουμε άλλους 6 μήνες θα προσθέταμε κι άλλες τόσες και άλλες τόσες, διότι είναι πολλά τα πρόσωπα τα οποία πρέπει να φωτιστούν στο νησί της Ρόδου ή στη Δωδεκάνησο. Διότι εδώ ήταν το φυτώριο ουσιαστικά του τουριστικού προϊόντος. Σωστά. Δεν υπήρχε κάτι άλλο εκείνα τα χρόνια, τα μεταπολεμικά, όπου ολόκληρη η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της και η Ρόδος το ίδιο. Καλά, η Ρόδος είχε πολύ πιο εύκολο να βρει πατήματα, διότι είχαν κάνει εκείνες τις απαραίτητες παρεμβάσεις, τις τουριστικές υποδομές δηλαδή, οι Ιταλοί. Ένα άλλο κριτήριο, αλλά βεβαίως αυτοί το έκαναν. Έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, διότι όταν ας πούμε ιδρύθηκε η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου το 1949, όπως φάνηκε δηλαδή, εκείνη την περίοδο έτρεχε το σχέδιο Μάρσαλ. Και μέσα από το σχέδιο Μάρσαλ ουσιαστικά γινόταν η τουριστική προβολή της Ελλάδας. Όταν το σχέδιο Μάρσαλ έκλεισε το 50 και φτάσαμε στον Ιανουάριο του 51, οπότε ανακοινώθηκε ότι από εδώ και πέρα η χώρα, η Ελλάδα, αναλαμβάνει την τουριστική προβολή στο εξωτερικό. Τα πάντα ήταν σε νηπιακό επίπεδο. Τότε αυτό το κενό λοιπόν, η έλλειψη ξεκίνησε να στείνεται της προβολής, της οργάνωσης του τουριστικού προϊόντος από τα τοπικά πρόσωπα. Άρα λοιπόν έχουμε μια, ενώ είχαμε μια βοή, μια πορεία τουριστική από το παρελθόν, κάποια στιγμή αυτό έπρεπε να επανεκκινήσει. Και ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, διότι ενεπλάκηκες και με τα πολιτικά, ότι κάθε τι χρειάζεται επανεκκίνηση και επανεκκίνηση και οτιδήποτε προηγούμενο πάντα μένει πίσω, διότι οι εξελίξεις είναι τέτοιες που απαιτούν συνεχή προσαρμογή και της κοινωνίας και των επιχειρήσεων της κοινωνίας. Άρα λοιπόν από τη στιγμή εκείνη και έπειτα έχουμε μια τεράστια προσπάθεια και από την τοπική οικονομία να σταθεί στα πόδια της, διότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαρροή κόσμου προς την Αυστραλία, προς την Αφρική, προς την Αμερική, προς τα ορυχεία του Σαρλερ στο Βέλγιο και στο... Τα πρώτα χρόνια όμως, γιατί πάρα πολύ σύντομα είχαμε και μια εισβολή. Δηλαδή ενώ όταν ξεκίνησε να αναπτύσσεται αυτό το τουριστικό θαύμα της Ρόδου, είχαμε και εισβολή, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι ένα πολύ μεγάλο. Εισβολή εννοώ ότι ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι από την υπόλοιπη Ελλάδα για να αξιοποιηθούν, να παράξουν σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, ενώ όταν δει κανείς τη σύνθεση της κοινωνίας, θα το διαπιστώσει αυτό πάρα πολύ ορατά. Δεκαετία 60, δεκαετία 70. Στις μετρήσεις που έχουμε, Τέρι, φαίνεται έτσι από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ότι η δεκαετία του 70. Και ειδικά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 δείχνει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα να γίνεται στη Ρόδο. Σωστά, βεβαίως. Λοιπόν, ποτέ άλλοτε δεν ξανά έγινε κάτι τέτοιο. Επαναλήφθηκε βέβαια αυτό μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου στις αρχές του 90, όταν ολόκληρη η Βαλκανική κατέβηκε προς την Ελλάδα για να δουλέψει. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι μια πραγματικά πολύ γοητευτική ιστορία. Βάλε μας και τους τρεις, έτσι, για να συμμετέχουμε και τρεις συζήτηση. Πρόεδρε, είναι ανοιχτή συζήτηση, έτσι, οπότε δεν παρεμβαίνεις. Μην περιμένεις σωνικιά καλά να πάμε σε ερώτημα. Εδώ ο αγαπητός Ανεκτάριος κάνει πάρα πολλές πάσεις. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι
φαίνεται μέσα από το βιβλίο ξεκάθαρα και από τις αρχές του 50 μέχρι σήμερα ότι κοινωνία, ξενοδοχεία και τουρισμός πηγαίνανε συνεχώς μαζί, βήμα-βήμα. Το ένα επηρέαζε το άλλο, δεν νοείται το ένα χωρίς το άλλο. Σωστά, έτσι. Αυτό είναι που καταδεικνύεται έτσι μέσα από την πορεία των γεγονότων του βιβλίου. Επίσης βλέπουμε ότι πολλά μικρά γεγονότα, θεωρητικά μικρά, η επίσκεψη του Ωνάση, η σχέση του με τους ιδιοκτήτες του Μιραμάρε, το γύρισμα μιας ταινίας εδώ πέρα, πράγματα που από μόνα τους δεν θα μπορούσαν να είναι κάτι, γι' αυτό και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Χτίζοντας ένα θαύμα», διότι το ένα προσθετικά στο άλλο οδήγησε σε αυτό που έχουμε σήμερα. Ευτυχώς που βγήκες αυτό τον τίτλο, αγαπητέ Νεκτάρη, γιατί εγώ γράφω για «Χτίζοντας το μύθο της Ρόδου», όχι «Χτίζοντας», θα αλλάξω το «Χτίζοντας», αλλά θέλω να πω ότι ναι, ο μύθος στη Ρόδο, ο οποίος πραγματικά δημιουργήθηκε με αυτά τα γεγονότα. Ναι. Σταδιακά μικρά γεγονότα, τα οποία, κοίτα, έχει πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, επειδή εμένα μου αρέσει, όπως και του Νεκτάριου, το ερευνητικό κομμάτι δηλαδή, να διαπιστώσει κανείς πόσο μεγάλες προσωπικότητες είχαν και εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, διαβάζει κανείς κείμενα, έτσι, ανθρώπων του τουρισμού και όχι μόνο, και σε άλλα επαγγέλματα τις παλαιότερες εποχές, και πραγματικά εκπλήσεται από τη φρεσκάδα τις γνώσεις, δηλαδή θα μπορούσαν να ήταν κείμενα τα οποία γράφτησαν χθες και αφορούν τον τουρισμό. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και λίγο, ανέβασε τη δυσκολία του εγχειρήματος, ναι, με την έννοια ότι πολλές από τις προσωπικότητες τις οποίες φωτογραφίζουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο θα μπορούσαν από μόνοι τους να έχουν ένα ξεχωριστό βιβλίο. Βεβαίως. Μόνο για τον εαυτό τους ως αυτοβιογραφία. Οπότε το να κάνεις αυτό το πανόραμα, να το πω έτσι, όλων αυτών των προσωπικότητων που έπαιξαν τόσο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της κατάστασης που έχουμε σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, θα σας πω τεχνικά ότι πέρα από τις εφημερίδες και την αναδρομή που έγινε στη βιβλιογραφία, προσπαθήσαμε να έχουμε και συνεντεύξεις ανθρώπων, ξενοδόχων. Ο Νεκτάριος έφαγε πάρα πολλές ώρες. Το καταλαβαίνω. Βλέποντας το, καταλαβαίνω ότι έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Και τώρα αυτή είναι και μία δεύτερη δουλειά, την οποία δεν κρατάτε στα χέρια σας, αλλά θα την έχετε στον υπολογιστή σας. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε στο κανάλι μας της Ένωσης Ξενοδόχων στο YouTube αυτές τις συνεντεύξεις. Απλά περιμένουμε την παρουσίαση. Μαθαίνοντας αυτό, θα μπαίνουμε μέσα, θα κάνουμε εγγραφή, θα παίρνουμε και 10 χιλιάρικα. Αυτό έχει να κάνει μόνο με τους εργαζόμενους μας. Έχει εμείς η τηλεόραση με 10.000. Η μόνη εκπομπή που δεν δίνουμε τίποτα είμαστε εμείς. Όλοι οι άλλοι δίνουν. Ανά δύο λεπτά. Αν θέλετε να πούμε για την εκδήλωση. Βεβαίως να μιλήσουμε. Εγώ χαζεύω και το βιβλίο, έτσι, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Άρα έχουμε κάνει καλή δουλειά για να Αλίμονο. Όχι, έχει σημασία και οι φωτογραφίες και η σύνθεση. Να σας πω κάτι εγώ, επειδή έχω και μία διαστροφή, νομίζω ο Νεκτάριος καταλαβαίνει λίγο και εφημερίδας, και μέσα στα κενά που υπάρχουν, η ανάσα που υπάρχει στα βιβλία, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία ένα βιβλίο να το πιάνεις και να μην σε κουράζει. Είναι να μην σε αχώνει πριν το διαβάσεις. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν φωτογραφίες μέσα της Ρόδου, τις οποίες δεν έχει ξαναδεί το φως της δημοσιότητας. Ναι. Υπάρχουν φωτογραφίες έγχρωμες της δεκαετίας του 50. Ναι, σωστά. Τώρα, θα δω και εγώ τώρα. Ο Νεκτάριος μπορεί να αποκαλύψει τον τρόπο που ήρθανε στα χέρια μας. Ωραία. Έγινε πολύ μεγάλος αγώνας. Για πες τα Νεκτάρια για να δω και εγώ έναν άλλο τρόπο, αν κάτι δεν μου βγαίνει στη δική μου την προσπάθεια. Όχι, ήρθαν αυτές μέσω Αμερικής ουσιαστικά. Είναι οι Αμερικανοί που υπηρέτησαν στο Courier. Το Courier, φαντάζομαι. Ναι. Και όσο ζούσαν εδώ, φωτογράφιζαν την καθημερινότητα της Ρόδου. Οπότε αυτό το αρχείο μας δόθηκε εμάς για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Βέβαια, υπήρχαν πάρα πολλές προσωπικές φωτογραφίες των Αμερικανών. Δηλαδή, ο καθένας φωτογράφησε τη γυναίκα του, την κόρη του, το γιο του ή τους φίλους του. Ωστόσο, όμως, υπήρχε και ένα πλαίσιο φωτογραφιών που μας έδωσε μια καλή εικόνα. Επιλέξαμε από αυτές τις φωτογραφίες αυτές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στο βιβλίο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες, έχουμε συμφωνήσει με τους Αμερικανούς να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Επαφείται στη δική τους την διαδικασία. Το γνωρίζω, γιατί είχαμε κάνει και δύο προσπάθειες, δύο εκθέσεις με το Courier και στον Δήμο της Ρόδου. Έγινε και την προηγούμενη θητεία. Και σε αυτή τη θητεία. Οπότε γνωρίζω και το υλικό, δηλαδή έχω και εγώ πρόσβαση σε να αυτό πούμε, το υλικό. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, για την εκδήλωση της Παρασκευής. Ναι, εδώ να πάμε τώρα, γιατί είναι μια σημαντική εκδήλωση. Είναι 5,5, δεν είναι 7,5 που είπαμε. Εντάξει, εγώ το είπα για να το τονίσετε εσείς, για να μην κάνουν λάθος. Πολύ ωραία. Άρα 5,5. 5,5 ώρα, διότι θα είναι περίπου 2-2,5 ώρες, οπότε πρέπει να έχουμε έτσι το χρόνο. Φαντάζομαι ότι καταρχάς έχουμε την επίσκεψη του Δημήτρη του Αβραμόπουλου,
του τέως Υπουργού Τουρισμού, του πρώτου Υπουργού Τουρισμού της χώρας. Έχει ιδιαίτερη αγάπη και για τη Ρόδο και για τα Δωδεκάνησα. Με πολύ μεγάλη χαρά δέχθηκε την πρότασή μας να έρθει και να είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους που θα παρουσιάσουν το βιβλίο. Άρα αυτός είναι ο πρώτος που το είχε στα χέρια του από την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και λόγω εγκύτητας με το εκδοτικό οίκο. Λοιπόν, πέρα από την επίσκεψη του κύριου Αβραμόπουλου που θα μιλήσει γι' αυτό, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε στην παρουσίαση του αγαπητού Ξάνθη, γνωστό σε όλους και ο ίδιος συγγραφέας, γνώστης του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου, άνθρωπος που υπηρέτησε από μία άλλη σκοπιά και πλέον υπηρετεί από κυρίως έτσι με ακαδημαϊκή σκοπιά τα γεγονότα της Ρόδου, και ο Γιάννης Σοφώτης, ο οποίος ένας άνθρωπος που ακόμα φυσικά είναι στον τουρισμό, είναι ένας άνθρωπος σε σχέση με τους άλλους δύο πιο πολύ στο industry, όπως λέμε, αλλά πολλοί μπορεί να μην το θυμούνται, ήταν και Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Ξενοδόχων και από τους πρώτους διευθυντές και του Προτούρ πριν πάρα πολλά χρόνια. Σωστά. Οπότε αυτή είναι η τριάδα και μέλος μιας επιτροπής που είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά της ΔΕΤΑΠ, δηλαδή, όπου είχε ουσιαστικά επεξεργαστεί διάφορα σοβαρά project εκείνη την εποχή, ασχέτως αν έχω πέρα πρόβλημα στην υλοποίησή τους. Πέρα από την παρουσίαση, θα έχουμε και τους ανθρώπους που βραβεύσαμε στις 14 τελετές που κάναμε φέτος το καλοκαίρι. Μία, νομίζω, κίνηση με πολύ θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, την οποία μάλιστα στα τέλη του καλοκαιριού και άλλες ενώσεις ή περιοχές προσπάθησαν να αντιγράψουν. Βέβαια, δεν είχαν τον χρόνο έτσι. Εντάξει, μαθημένοι είμαστε αυτά. Μαζικά. Το πρόγραμμα το Repeaters γίνεται πλέον σε άλλες περιοχές. Από εδώ ξεκίνησε και τόσα άλλα. Έτσι, οπότε βεβαίως θα έχουμε τους ανθρώπους που βραβεύσαμε, τους εργαζόμενους μας, και εκεί έτσι συμβολικά θα κάνουμε 10 κληρώσεις. 10 κληρώσεις, δηλαδή θα πάρουν από 10.000 ευρώ. Όχι, όχι, είναι 10 επί 1.000. 10 επί 1.000. Εντάξει, αφήστε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, εντάξει, πλάκα κάνω, πρόεδρε. Και είναι ωραία αυτά. Και είναι ωραία. Θα έχουμε κάποια πολύ μικρά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που σας ανέφερα. Ωραία. Και κάποιες ακόμα βραβεύσεις. Ωραία, λοιπόν. Οπότε την Παρασκευή στις 5.30 ώρα στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς αυτή η εκδήλωση. Οπότε παρακαλώ, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι θα πάρουν και από ένα αντίτυπο τώρα έτσι προσκεκλημένη. Κοιτάξτε, και αυτό να το πούμε. Τα μέλη μας φυσικά έχουν ένα δικαίωμα να έχουν ένα έντυπο στα χέρια τους. Από εκεί και πέρα, συμβολικά η Ένωση Ξενοδόχων δεν μπορεί να. Καλά, βεβαίως. Υπάρχει μια διαδικασία, δεν λέω εγώ. Προχωράει σε πώληση βιβλίων. Αλλά ο συνεταιριστικός οργανισμός για τη φύση, στον οποίο είναι ο Νεκτάριος Καλογύρου, συμβολικά θα πουλάει το βιβλίο με τα έσοδα να διατίθεται στην αναδάσωση καμένων περιοχών. Ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Οπότε και αυτό το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία, αγαπητέ Πρόεδρε. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητέ Νεκτάριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, λοιπόν, την Παρασκευή, οπότε πάμε σε διαφημίσεις. Αυτό είναι το βιβλίο. Έτσι, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, παρακαλώ, αμέσως μετά με ρεπορτάζ.